Αντιμέτωποι με την ανεργία είναι χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, θύματα αστοχιών και δυσλειτουργιών του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΣΕΠ, που τους εμφανίζει να μην κατέβαλαν ποτέ το απαραίτητο για την εγκυρότητα της αίτησής τους στην προκήρυξη 1ΓΕ του 2019, παράβολο αξίας 3 ευρώ. Ένα παράβολο το οποίο νομίζαμε εμείς ότι το καταβάλαμε στις τράπεζες και εκεί άρχισε ένα λαλούμ. Οι τράπεζες εξέδωσαν το παράβολο και πολλές φορές δεν προχώρησαν σε πληρωμή. Είχαμε φιλικά τραπεζικά περιβάλλοντα, μάλλον μη φιλικά, τραπεζικά περιβάλλοντα προς το χρήστη. Είχαμε διπλά παράβολα, ένα κυρωτέο και ένα πληρωθέν. Περίπου 2.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είδαν τους εαυτούς τους εκτός πίνακα διοριστέων, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί δραματικά όταν θα αναρτηθούν και οι σχετικοί πίνακες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τονίζουμε σε όλους τους τόνους ότι το παράβολο δεν είναι τυπικό προσόν. Δεν είναι πτυχίο, δεν είναι μεταπτυχιακό, δεν είναι διδακτορικό. Το παράβολο είναι καθαρά ένα τεχνικό ζήτημα και επειδή έχει γίνει ένα τεχνικό λάθος, ένα λάθος του συστήματος που δεν ευθυνόμαστε κι εμείς, χιλιάδες άνθρωποι έχουμε παραπλανηθεί αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε ένα ψυχολογικό αναβρασμό. Όπως τονίζουν οι απορριφθέντες εκπαιδευτικοί, δεν έλαβαν καμία ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής, ενώ έλαβαν γνώση με email ότι η αίτησή τους υποβλήθηκε με επιτυχία, παραλαμβάνοντας μάλιστα και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. Ουσιαστικά είναι ένα μπέρδεμα μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τραπεζικού Συστήματος και του Υπουργείου Παιδείας. Ακριβώς. Θα πρόσθετα και το ΑΣΕΠ. Οι συνάδελφοι θεώρησαν ότι έχουν κάνει τη διαδικασία και έχουν πληρώσει κανονικά μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής το παράβολο. Η απόρριψή τους από τους πίνακες ουσιαστικά τους βγάζει εκτός εκπαίδευσης, αφού αφενός αποκλείονται από τη διαδικασία διορισμού, αλλά αποκλείονται και από την ενδεχόμενη πρόσληψή τους ως αναπληρωτές για τα επόμενα 3 χρόνια, γεγονός που σημαίνει αυτόματα και τη ραγδαία πτώση της σειράς τους στους πίνακες. Μιλάμε για συναδέλφους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν δουλέψει πολλοί από αυτούς 5, 10, 15 χρόνια. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι το Σεπτέμβρη δεν θα δουλέψουν, δεν θα εργαστούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων είναι δημόσια, οπότε καταλαβαίνετε το πρόβλημα της ανεργίας που πρόκειται να δημιουργηθεί και όλα αυτά για 3 ευρώ. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τον ΑΣΕΠ να παρέμβουν έτσι ώστε να δοθεί λύση. Τα δύο Υπουργεία και η Ανεξάρτητη Αρχή πρέπει να έρθουν σε ένα συντονισμό και να καταθέσουν όσο το δυνατόν συντομότερα μία τροπολογία στη Βουλή των Ελλήνων, με κύρια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα λέει ότι δέχονται εκπρόθεσμα την καταβολή των παραβόλων. Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δομήνικος Σωτοκόπουλος πραγματοποιήσαμε μαζί με αντιπροσωπεία αυτών των συναδέλφων στον Ομό Ηρακλείου συνάντηση με τους βουλευτές και εκπροσώπους βουλευτών και κομμάτων. Τους στήξαμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουν γίνει ερωτήσεις και επερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία.